κλειστό κολυμπητήριο της Καβάλας διοργανώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών Γάμα Εθνικής το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουλίου. Είμαστε χαρούμενοι που διοργανώνεται στην Καβάλα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής Ανδρών μετά από 8 χρόνια. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι η ομάδα της Καβάλας, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, η Νεάπολη Θεσσαλονίκης και ο Νέος Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Χθες Σάββατο κερδίσαμε την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Τώρα παίζουμε την ομάδα της Νεάπολης Θεσσαλονίκης και το απόγευμα με τον Ηρακλή. Οι δύο ομάδες από τις τέσσερις που θα περάσουν στην επόμενη φάση, που είναι σε δύο εβδομάδες, θα πάνε στην Αθήνα. Εκεί θα μας βγουν 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος, από τις οποίες θα παίξουν μεταξύ τους παιχνίδια και οι δύο πρώτες από τις 8 θα ανεβούν στη Β' Εθνική Κατηγορία, που είναι και ένας κρυφός στόχος, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Είμαστε χαρούμενοι γιατί η συμμετοχή και του κόσμου, ιδίως εχθές, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αγωνιστικά πήγαμε πολύ καλά. Βλέπουμε ότι υπάρχει τα τελευταία 7-8 χρόνια και στα ηλικιακά πολύ καλή απόδοση. Συμμετέχουμε σε όλες τις ομάδες και θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά μας με την ομάδα των ανδρών. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν ικανοποιητική, ενώ στόχος της ομάδας υδατοσφαίρισης της Καβάλας είναι η άνοδος στη Β' κατηγορία. Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, καθώς ο ΝΟΘΑΚ δίνει το δικό του αγώνα και την προσπάθεια την οποία καταβάλει μετά τη συνένωση δύο ιστορικών συλλόγων του ΝΟΚ και του ΟΘΑΚ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ελπίζοντας στην άνοδο, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι αυτά τα νέα παιδιά αγωνίζονται σε τόσο υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη της Καβάλας, συνολικά για τον ομό μας, και είμαι βέβαιος ότι τα καλύτερα είναι μπροστά, τα καλύτερα έρχονται, και με την στήριξη όλων μας, μικρότερη ή μεγαλύτερη, θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε, την άνοδο στην επόμενη κατηγορία.